καταφέραμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών με αντιπροσωπεία, με εκπρόσωπο από την ΑΔΕΔΗ. Στη συνάντηση υπόθηκε το αίτημα των χιλιάδων συμβασιούχων για επιτέλους επίλυση της αδικίας που συντελείται εδώ και χρόνια εις βάρος μας, της αδικίας της μη καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης κανδυγινής εργασίας, που μόνο και μόνο με βάση τη σχέση εργασίας μας, μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους που ήδη έχουν θέσει. Στη συνάντηση απαιτήσαμε να επιληθεί άμεσα αυτή η αδικία, να καταβληθεί το επίδομα. Η απάντηση που πήραμε ήταν ότι θα βγει κία μέσα στο χρόνο, όπου ουσιαστικά θα ενταχθούν οι ειδικότητες που είναι ήδη ενταγμένες στο επίδομα, θα ενταχθούν και για τους ΙΔΟΚ, χωρίς καμία περαιτέρω ένταξη νέων ειδικοτήτων όπως διεκδικούσαμε στο υπόμνημα. Όμως, συνάδελφοι, εδώ χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, δεν χρειάζεται κανένας εφησυχασμός, πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Είμαστε και πάλι θεατές στο ίδιο έργο, αυτού του είδους τις δεσμεύσεις τις έχουμε ξανακούσει και τελευταία στιγμή βγαίνουν οικεία που ουσιαστικά αφαιρούν τους ειδό από τους δικαιούχους. Εμείς τους είπαμε ότι αυτό θα το απαιτήσουμε, ότι δεν θα πάμε βήμα πίσω, θα επανέλθουμε με κινητοποίηση, με εκ νέου συνάντηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όντως οι ειδό θα ενταχθούν στους δικαιούχους του επιδόματος. Μας είπε βέβαια για τις δημοσιονομικές αντοχές όταν τους θέσαμε το αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Εκεί βέβαια υπήρχε η απάντηση ότι το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να κάνει μόνο 20.000 προσλήψεις συνολικά στο δημόσιο, όταν μόνο και μόνο οι φύλακες στην Αττική, τα κενά της Αττικής σε φυλακτικό προσωπικό είναι 1.500. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει 20.000 προσλήψεις στο δημόσιο. Είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Δεν καλύπτει ούτε το 1% των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν στο σήμερα. Λοιπόν, εμείς το επόμενο διάστημα, λοιπόν, συνάδελφοι, χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση. Αποσπάσαμε μία δέσμευση ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα εντάξει τους ΙΔΟ στους δικαιούχους, όμως μένει να το δούμε στην πράξη και σε αυτό, προκειμένου όντως να το καταφέρουμε, χρειάζεται τη συμβολή και την κινητοποίηση όλων μας.